Okay, από ό,τι φαίνεται όλα δουλεύουν καλά. Και όσοι μας βλέπετε τώρα από VODs, καλά να πάτε γιατί είστε στο live. Και όσοι μας βλέπετε live, καλά να πάτε μαζί. Μας είδατε live. Ναι, έχω συνηθίσει να μιλάω στο πληθυντικό γιατί συνήθως έχω το Raiden μαζί μου. Ο οποίος λόγω τέλος πάντων τεχνικών δυσκολιών δεν καταφέρει τουλάχιστον να έχει βρεθεί μέχρι τώρα κοντά μας. Το πρώτο παιχνίδι είναι ανάμεσα στο Team Great. Όπως είπα νωρίτερα, είναι ο Mista και ο Antisocial, οι οποίοι έχουν αλλάξει πάλι nicknames και αποκλείται να θυμάμαι τα καινούργια τους. Και ο Ray Rice μαζί με τον Bonito, αν θυμάμαι καλά. Αν δεν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, κάτι κακό θα γίνει. Λοιπόν, λογικά τώρα μας βλέπετε. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι replay. Παίχτηκε πριν λίγη ώρα, όπως είπα. Και έχουμε στην κάτω πλευρά της πίστας, έχουμε τον Bonito, ο οποίος είναι ο κόκκινος τέραν, μαζί με τον Ροζ ή Μόβρεϊ Ράις. Σε περίπτωση που έχει τα χρονοτοψία, σαν εμένα, πραγματικά δεν ξέρετε, οπότε τι να κάνουμε. Εναντίον του, σαν ο Great Andy, ο οποίος πάλι θα είναι τέραν, με τον μπλε χρώμα αυτή τη φορά. Και ο μοναχικός Zerg Great Mista, γιατί πραγματικά σε αυτό το match-up υπάρχουν τρεις τέραν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι favorite, τέλος πάντων, το συγκεκριμένο race στα 2v2. Είναι ένα αρκετά flexible race, το οποίο μπορεί να δουλέψει με οτιδήποτε. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το κατά πόσο μπορεί να παίξει μια ομάδα χωρίς Zerg. Είναι αρκετά δύσκολο, τέλος πάντων, τουλάχιστον να παίξει Zerg στο 2v2, γιατί αναγκάζεται τουλάχιστον να πάρει Hatchery. Και γιατί μιλάω για Zerg ενώ δεν υπάρχουν σε αυτή την πίστα, κανείς δεν ξέρει, αγαπάω πάρα πολύ του Zerg. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το scouting probe από το Great Mista, το οποίο θα πάει ένα scouter προφανώς. Αναρωτιέμαι τι build θα πάνε οι παίχτες μας και επίσης η Blizzard έχει ξαναλλάξει τα hotkeys, οπότε αδυνατό να ακολουθήσει αυτό το probe. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αποφασίζει ο Bonito μαζί με τον Ray Rice να κάνουν ένα wall off. Βασικά πες να το αποφάσισε σκέτος το μόνο στον Bonito, τέλος πάντων, γιατί εδώ πέρα κλείσανε το... έχει κλείσει μόνο στη ράμπα. Και ο Bonito είναι αυτός που θα κάνει και το scouting. Δεν ξέρω, ο Ray Rice ίσως αποφάσισε να είναι λίγο πιο χαλαρός. Βλέπουμε εδώ πέρα χαράσματα από τον Great Mista, ο οποίος αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί τα... εντάξει, δηλαδή πραγματικά όταν βλέπω τέτοιους αριθμούς απλά απογοητεύομαι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ήρθαν κάποια CVs για να διώξουν μακριά το probe. Θέλω να βεβαιωθούν ότι αυτό το probe δεν έχει αφήσει κάποιο proxy pylon. Εξού και το scouting από το Ray Rice, το οποίο ακολουθεί τον Bonito. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Great Anti, κλασικό build Terran. Και ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη αλλαγή σήμερα θα την κάνει ο Great Mista. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ουσιαστικά όταν έχεις ένα match τέτοιου είδους, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ακόμα κρατάει ζωντανό το probe του. Βασικά αυτό παίζει να είναι δεύτερο probe ή απλά γέμισε η υγεία του, δεν έχω ιδέα. Παρ' όλα αυτά βγαίνει ο πρώτος Marine. Και από τους δύο παίχτες μας, και ο Ray Rice και ο Bonito, βγάλαν τους Marines τους και κάνουν αυτό που κάνουν καλά, να σκοτώνουν probes. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το SCV του Ray Rice έχει φτάσει στη βάση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν δύο Marines τοποθετημένοι σε πολύ στρατηγικά σημεία και πολύ καλά έκανε και τραβήθηκε ο Ray Rice αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά αναρωτιέμαι τι vision υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν έχουν δει σχεδόν τίποτα ούτε ο Ray Rice ούτε ο Bonito, ενώ από τη δική τους πλευρά έχουν δει το wall of ο Mista και ο Anti. Και αναρωτιέμαι να δούμε τι θα γίνει. Ο Great Anti πηγαίνει, θα δούμε, ίσως να πάει για κάποιο είδους γιατί να στείλεις waypoint στο bunker με το factory. Εντάξει, για να πάνε εκεί κοντά οι μονάδες, δεν ξέρω αν θα βγει κάποιο είδους tech lab, κατά πάσα πιθανότητα siege tank ή blue flame hellions, ίσως να μην είναι η καλύτερη, τέλος πάντων, σκέψη αυτή τη στιγμή. Οπότε φαντάζομαι ότι σίγουρα ο Great Anti δεν θα πάει για κάτι τέτοιο. Από την άλλη βλέπουμε ότι εδώ πέρα πέφτει ένα scan, να δούμε αν υπάρχει στρατός έξω από το... από τη ράμπα του Ray Rice και του Bonito και αν έχουν πάρει κάποιο expand. Βλέπουμε εδώ πέρα διάφορα SCV να τριγυρίζουν. Ο Ray Rice και ο Bonito αποφασίζουν να ψάξουν συνέχεια για pylons, φοβούνται κάποιο είδους cheese. Βλέπουμε ότι ο Ray Rice πηγαίνει και αυτός για factory με tech lab, ενώ ο Bonito από την άλλη μάλλον θα καθίσει με το παλιό καλό MMM, ίσως και το MM, και το medivac θα έρθει από τον Ray Rice. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουν
οι παίκτες μας, ο Γκρέιταν, τέλος πάντων, δεν έχουν βάλει τίποτα κοντά στο, στη ράμπα τους, που σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο για τους αντιπάλους να χρησιμοποιήσουν μονάδες για να δουν τι γίνεται με στη φάση τους. Βέβαια, υπάρχει το σκάν γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, ουσιαστικά αναγκάζεις ή εκβιάζεις βασικά τον αντίπαλο να χαλάσει εκείνα τα 100-300 μήνες, τέλος πάντων, πόσα βγάζει το νιούλ. Για να δεις ότι γίνεται μέσα στη βάση. Και ειδικά όταν μιλάμε για 2v2, χρειάζεσαι 2 scans, που σημαίνει ότι είναι. It's a pretty big thing. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι πηγαίνει για Blink. Blink Stalker στο Great Mista. Αυτή τη στιγμή έχει. Ουσιαστικά πηγαίνει για Forgate. Okay, Forgate μαζί με Seed Stanks. Το οποίο είναι αρκετά brutal, τέλος πάντων, και σίγουρα θα θέλαμε από την άλλη πλευρά. Ενώ βλέπουμε ότι από την δική σου πλευρά ο Bonito μόλις σηκώνει το wall off του. Βλέπουμε δύο μανίσες εδώ πέρα. Θα πάνε κατά πάσα πιθανότητα να πάρουν τα Zelnaga Watchtowers, τα οποία αυτή τη στιγμή κρατάει ο Bonito. Κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο scouting. Δεν ξέρω αν φοβόντουσαν για κάποιο είδους cheese, δεν ξέρω αν φοβόντουσαν για οτιδήποτε, τέλος πάντων. Και ουσιαστικά είχαν εκείνα τα φρενήρια σε να τρέχουν δεξιά-αριστερά. Είναι κάτι που τους κόστησε και σίγουρα θα τους κοστίσει σε περίπτωση που αποφασίσουν να κάνουν scan στην αντίπαλη βάση. Και είναι κάτι ίσως που χρειάζεται. Βλέπουμε εδώ πέρα ο Bonito έχει βάλει δύο workers στο ένα gas. Ναι, είναι αυτόματες συγκινήσεις. Έχω συνηθίσει να κάνω κλικ στα γκάσεις πάντα για να βλέπω πώς υπάρχουν. Τα Siege Tanks αυτά δεν είναι και στην καλύτερη των θέσεων, παρ' όλα αυτά έχουν το Siege Mode. Και ο Great Auntie αποφασίζει να κατέβει κάτω με τον Mista να πάρουν το expansion τους. Ωραία και καλά. Αυτό εδώ πέρα το probe θα στήσει ένα περίεργο πάλι. Δεν ξέρω αν θέλει να κρύψει κάποιο είδους tech εδώ πέρα ο Mista. Και σίγουρα είναι μια καλή επιλογή και αναρωτιέμαι για το τι θα πάει. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι δημιουργούνται κάποια missile turrets από τον Bonito. Ενώ ταυτόχρονα παίρνει και το starport του, δεν ξέρω αν φοβούνται για κάποιους DTs, τέλος πάντων, και το έβαλε σε στρατηγική θέση για να μπορεί να κόψει κίνηση, τέλος πάντων, μέχρι να έρθει εκείνο στο DT. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά ο Bonito και ο Ray Race είναι οι πρώτοι παίκτες μας που αποφασίζουν να κινηθούν επιθετικά προς τον αντίπαλο. Οι αντίπαλοι έχουν πάρει expansion. Υπήρχε εδώ πέρα μια μονάδα του Great Auntie και του Mista, που σημαίνει ότι είδαν το τι γίνεται. Οι Stalkers αυτοί έχουν επίσης Blink, που σημαίνει ότι. Όχι, συγγνώμη. Αυτοί οι Stalkers είναι οι μόνοι που έχουν Blink, γιατί είναι ο μόνος πρώτος παίκτης. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι θα πέσει ένα containment. Υπάρχει εδώ πέρα ένας Observer, βλέπει το τι γίνεται. Αρκετά καλό spread των Siege Tanks. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Great Mista χρησιμοποιεί το Blink σε όσο καλύτερο effect, τέλος πάντων, μπορεί, για να καταφέρει και να σώσει τις μονάδες του, αλλά και να κρατήσει τους τέραν παίκτες όσο πιο μακριά γίνεται από τον natural των δύο παιχτών. Επίσης ο λαιμός μου σήμερα έχει καταστραφεί και δεν ξέρω γιατί. Great Auntie πολύ σωστά βάζει ένα sensor tower εδώ πέρα, φοβούμενος βασικά drops ή κάποιο άλλο είδους funkiness. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Observer είναι μια χαρά, κάθε εδώ πέρα. Και αυτοί οι Stalkers δεν πέρασαν καθόλου καλά. Εν τω μεταξύ, αυτός ο Observer νομίζω ότι είναι ίσα-ίσα στο range, τέλος πάντων, όχι για να χτυπηθεί από το Missile Turret, αλλά λόγω ότι μπορεί να το σκανάρει. Δεν ξέρω γιατί αυτοκτόνησε αυτός ο Marine ή γιατί αυτοκτόνησε αυτό το probe, αλλά θα κάποιος λόγος θα υπάρχει. Τελικά δεν είχε Observer τόσο vision όσο νόμιζα και βλέπουμε εδώ πέρα ότι σιγά σιγά οι μονάδες του Great Auntie και του Mista αποφασίζουν να κρατήσουν το containment πιο μακριά από το natural του. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι πέφτει το mid-shield η Zealot μπροστά. Blink Stalkers πάνω στα Siege Tanks. Θα πέσει και το δεύτερο Siege Tank και το τρίτο και ο Great Auntie αυτή τη στιγμή μαζί με το Mista βρίσκονται σε πολύ καλή θέση. Ο Ray Rice αυτή τη στιγμή δεν έχει Siege το tank το συγκεκριμένο. Ίσως θα πρέπει να τραβηχτούν αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να κάνουν όσες περισσότερες μια γίνεται. Υπάρχει concussive cells που σημαίνει ότι αυτοί οι Stalkers ναι, μεν μπορούν να μπλινκάρουν όπου θέλουν, παρόλα αυτά θα γίνονται πολύ πολύ αργά. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Ray Rice έχει αποφασίσει να κρατήσει μαζί με τον Bonito ένα καινούριο strong point εδώ πέρα. Θα μπορούσε βέβαια, έχει vision του Zelnaga Watchtower που σημαίνει ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θα δει τις μονάδες να έρχονται. Βέβαια το τι θα κάνει για αυτές μετά είναι άλλο θέμα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι Stalkers θα καθαρίσουν αυτές τις μονάδες και. Blink και έξω. Αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά θα τρινάρει πάρα πολύ τα Medivacs του Bonito, τα οποία ήδη έχουμε δει ότι είναι σε πολύ χαμηλή ενέργεια. Και βλέπουμε εδώ πέρα ένα counter attack, μια ουσιαστικά οι μονάδες εδώ πέρα του Great Auntie βρίσκονται πολύ μπροστά και είχαν μείνει μόνο οι Stalkers, οι οποίοι δεν μπαίνανε καθόλου καλά στα χέρια των Marauder και των Concussive Cells. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι με μεγάλο θράσος ο Great Auntie παίρνει εδώ πέρα ένα command center, την ώρα που γίνεται αυτή η μάχη ακριβώς δίπλα.
φαντάζομαι ότι θα γίνει upgrade σε Planetary Fortress, δεν μπορώ να φανταστώ να γίνει κάτι άλλο. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα είδους παιχνίδι γάτας και ποντικιού μέσα στη μέση του χάρτη. Orbital Command κι όμως, από τη στιγμή που έχεις τόσο Siege Tank, γιατί όχι, έχεις πολύ περισσότερο firepower και πραγματικά αν φτάσει ο αντίπαλος εκεί πέρα, τα πράγματα ίσως να μην πάνε πολύ καλά, τέλος πάντων για εσένα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Bonito και ο Ray Rice προσπαθούν λίγο να ξαναπιάσουν το χαμένο, τέλος πάντων, χώρο τον οποίο είχαν πιάσει. Και όμως τον έχασε εκείνο το Marine. Βλέπουμε εδώ πέρα Psionic Storm από τον Mista και DTs ταυτόχρονα. Πραγματικά δεν θα θέλαμε να φτώσω δεραν Army. Όλα αυτά, αν πάμε στο Army, τα βλέπουμε ότι ουσιαστικά οι παίκτες μας πάνω κάτω βρίσκονται στο ίδιο food. Units Lost, τα βλέπουμε ότι οι παίκτες μας, ο Ray Rice και ο Bonito, έχουν χάσει περισσότερες μονάδες. Και ο μόνος ο οποίος έχει μείνει άθικτος για κάποιο λόγο είναι ο Great Anti, ο οποίος έχει χάσει μόλις 200 minerals μονάδες. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι worth noting. Army Tab βλέπουμε περίεργα Army Mixes και προσπαθούν επιτέλους ο Ray Rice και ο Bonito να βγουν πιο μπροστά στην πίστα και πρέπει όπως και δίποτε να κλείσουν εδώ, αυτό το Orbital Command, το οποίο πραγματικά έχει εκτινάξει το income από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Απλά έχει ξεφύγει. Όχι προς τη μεριά που περίμενα, γιατί υπάρχει εδώ πέρα αυτό το Hidden Expand από το Ray Rice, το οποίο μόλις τελείωσε το... Τώρα θα τελειώσει το Planetary Fortress, τέλος πάντων, upgrade. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αναγκάζει είτε να κάνει τις μονάδες του Mista commit, δηλαδή χρειάζονται ουσιαστικά, πόσοι stalkers είναι εδώ πέρα, χρειάστηκε να έρθουν όλοι αυτοί οι stalkers, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να σνάιπάρουν τα mules. Πολύ σωστά τραβάει ο Ray Rice τα mules, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα πεθαίνανε και... Εντάξει, προφανώς δεν ήθελα να τα χάσει, παρόλα αυτά, χάνοντας αυτό το mining time δεν είναι ότι καλύτερο. Θα τα χάσει, θα τις χάσει μονάδες, τουλάχιστον αν καταφέρουν και πάνε λίγο mineral προς τη δική σου πλευρά. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα το θες. Βλέπουμε 61 harvesters από τον Ray Rice, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό μάκρο. Βλέπουμε εδώ πέρα charge από τον πρώτο παίχτη μας. Βλέπουμε εδώ πέρα ακόμα και bunker. Και ίσως ο Ray Rice και ο Bonito αποφασίσανε ότι θα έπρεπε να αυτοκτονήσουν ένα siege tank και επίσης να πάρουν το gold expansion. Νομίζω ότι αυτό το missile turret του σταματάει από αυτό, βέβαια. Δηλαδή, νομίζω ότι αν ήταν 2-3 κλίσεις και εκεί θα ήταν λίγο πιο ενδιαφέροντα τα πράγματα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι προσπάθησε να κάνει κάτι ενδιαφέρον εδώ πέρα ο Great Anti. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ίσα κατάφερε, τέλος πάντων, και ουσιαστικά ο Great Anti έχει πάρει καλύτερο position. Βλέπετε πόσο στην άκρη, τέλος πάντων, είναι το ένα tank από το άλλο. Παρ' όλα αυτά, το Vision μετράει. Είναι κάτι που οι τέραν μονάδες, τέλος πάντων, είναι τρελά, τέλος πάντων, γνωστές για αυτό. Είναι το ποιος έχει το ένα χιλιοστό για να βαρέσει. Βλέπουμε ότι ο Mista και ο Great Anti αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ καλό map control, έχουν πάρει πολύ περισσότερη ώρα το χρυσό και βλέπουμε εδώ πέρα ένα scouting barracks. Πολύ καλή επιλογή, το οποίο θα έρθει εδώ πέρα, θα δει ακριβώς το στρατό και μετά θα πεθάνει σε ένα φρικτό και φλογερό θάνατο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι δύο αντίπαλοι μας εδώ πέρα έχουν πάρει ακριβώς τα ίδια expansions. Πραγματικά ο Great Mista και ο Andy αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα engagement, ήρθανε να πλαγιοκοπήσουν λίγο τα stalkers εδώ πέρα ό,τι μπορούσανε. Δεν πεθάνε πάρα πολλά και ουσιαστικά το Vision είναι αυτό που ξεχωρίζει και ποιος έχει το περισσότερο range, γιατί ουσιαστικά φαντάζομαι ότι αυτά τα bunker θα πεθάνουν ξέρω σε μισό λεπτό, λιγότερο. Μόλις αποφασίσει, τέλος πάντων, ο Great Anti να κινηθεί ξέρω μισό εκατοστό λίγο πιο κάτω στο χάρτη και ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είχαν κάνει, θα μπορούσε να έχει γίνει ένα engagement. Παρ' όλα αυτά μυρίζει πάρα πολύ τέραν αυτό το παιχνίδι, δηλαδή αυτό το inch by inch, για να κάνεις ό,τι μπορέσεις για να σπρώξεις τον αντίπαλο, να πάρεις περισσότερα resources. Και πραγματικά βλέπουμε ότι πάλι ο Great Anti δεν έχει χάσει σχεδόν καθόλου μονάδες. Έρχονται μερικά Clocked Bunches από τον Ray Rice, τα οποία να δούμε, θα πεθάνουν από Photon Cannons και Marines, εντάξει, προφανώς. Ίσως θα πρέπει να έχει πάει προς άλλη εντελώς κατεύθυνση ο Ray Rice. Δεύτερο scouting barracks. Εντάξει, είναι μια λογική, τέλος πάντων.
Αν πάμε στο food tab, μόλις το βρω σύντομα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι σιγά σιγά ο Great Andy αποφασίσει να πουσάρει. Πουσάρουν σιγά σιγά οι μονάδες όλων των παιχτών. Πραγματικά αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει, τι θα γίνει τέλος πάντων. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Great Andy έχει σχεδόν 200 ρίσκα. Αποφασίζουν να γεννηθούν όλα, τα πάντα μέσα, ακόμα και Ravens. Τα Seeds να ξεμπορούσαν να κάνουν Seeds φαντάζομαι. Blink Stalkers μέσα. Γίνονται κάποια πολύ καλά Storms εδώ πέρα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο Bonito και ο Ray Rice αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, το... Εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί να έχει αυτό το παιχνίδι. Έγινε εδώ πέρα ένα stem το οποίο... Εντάξει, πήγε σε πολύ καλή κατεύθυνση αφού φάγανε γίνονται το expansion. Γίνονται μάχες σε όλο το hard game. Σκεφτούμε ότι μιλάμε για 4 παίκτες οι οποίοι μπορεί ο καθένας να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλει. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το Planetary Fortress δεν ξέρω πόσο καλά θα κρατήσει. Πέφτει steam πάνω σε όλους τους μάνες για τους Marauder. Υπάρχουν πάρα πολλοί μάνες για τον Great Andy. Δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρει να κρατήσει, γιατί αυτά τα seeds κανονικά γρονθοκοπούν αυτό το Planetary Fortress, το οποίο. Ενδιαφέρον storm εδώ πέρα. Σε περίπτωση που πήγαν οι συμβήσεις θα είχαν πεθάνει και πέθε αυτό το expansion, το οποίο είχε μείνει εδώ και αρκετή ώρα. Ο Great Andy εδώ πέρα έχει πουσάρει ενώ έχει φύγει αυτό το expansion. Έρχονται ακόμα και Banshees, τα οποία αυτή τη στιγμή γίνονται uncloaked λόγω του του scan και επιζεί μόνο ένα δεύτερο scan. Αυτή τη στιγμή που έχεις τόσα Planetary Fortress για να μην τα χρησιμοποιήσεις. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έρχονται κάποια Viking ίσα για να κυνηγήσουν το κακόμενο το Banshee, το οποίο το μόνο που ήθελε τέλος πάντων ήταν να χαρίσει χαρά και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ίσως και όχι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι προσπαθεί να κρατήσει ο Ray Rice ακόμα. Οι Blink Stalkers ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κάνουν πάρα πολύ damage και έρχονται οι Marines. Ο Great Andy αυτή τη στιγμή που αποφάσισε να σιτζάρει απλά είναι lights out για τον στρατό του Ray Rice. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά έχει αναγκαστεί ο Bonito, έχει χάσει σχεδόν όλες τις μονάδες του. Ενώ ταυτόχρονα οι αντίπαλοι τους έχουν πάρει αρκετά expansion και βρίσκονται σε containment, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάρουν τίποτα. Βλέπουμε μερικούς Archons να βγαίνουν. Για να δούμε, θα αποφασίσουν να πάνε. Θα πάνε προφανώς για το Natural και μετά φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποιο είδους blink τέλος πάντων για να ανεβούν εδώ πέρα πάνω. Πίσω από τα Seed Chunks, τα οποία αυτή τη στιγμή θα πεθάνουν μετά εκείνο το blink. Ο Ray Rice, παρόλα αυτά, παρόλο το παιχνίδι. Και βλέπουμε το GG. Παρόλο τον κακό χαμό που γινόταν στο παιχνίδι, ο Ray Rice κατάφερε και ήταν πάντα ψύχρεμος για το που έκανε σίτσα τάγκς του. Είναι κάτι το οποίο πολλοί τεραπαίκτες τέλος πάντων μπορούν να κάνουν κλικ όλα τα τάγκς τους και όταν θεωρήσουν ότι είναι σε καλή θέση να πατήσουν D, ας πούμε, για να κάνουν σίτς. Παρ' όλα αυτά, το να καταφέρεις να τα κάνεις σε τέλος πάντων τόσο καλό position είναι πάρα πολύ καλό. Από την άλλη, ο Great Andy πραγματικά ήταν αυθάδης. Δηλαδή, όταν γίνεται μια μάχη και σηκώνεις ένα Orbital Command εκεί πέρα, στο χρυσό, κάτω από τις μύτες του αντιπάλου σου, δηλαδή, εντάξει, πραγματικά είναι. είναι balls mode on. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι 1. Θα συνεχίσουμε σε λίγο.